μυστικές οι μαρτυρίες, κινητικές, γραμμένες από την πάλη, από τον αγώνα, πώς έγινε το ο ένας πολύ, πώς αντιμετώπισες έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που διαπίστωσες ότι όσο και να έχει ισχύ την ίδια ώρα όταν βλέπεις ότι όταν βλέπει ότι έχεις και εσύ πλάτες και ότι δεν πας μόνος σου, γιατί ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια έχει καλλιεργηθεί η λογική ότι ο ατομικός δρόμος είναι ο πιο σύντομος, ο πιο αποτελεσματικός και ότι η συλλογική πάλι, ο αγώνας, τα συνδικάτα κτλ. Ήταν μια υπόθεση αναποτελεσματική που καθυστερούσε, που δεν ήταν αυτός ο δρόμος που μπορούσε να σου φέρει αποτελέσματα. Είχε λιδωρηθεί, χτυπηθεί, ψυχοφαντηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βλέπετε ότι συνεχίζουν οι απαγορεύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται ΜΑΤ, έρχονται και όποτε σηκώνεις το κεφάλι και οργανώνεις και παλεύεις. Το ότι γίνονται παράνομες οι καταστατικές απεργίες, ας πούμε, τώρα οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο κάνανε απεργία για τα μέτρα ασφαλείας και βγάλανε παράνομη και καταχρηστική με υπόθεση της Hellenic Train. Ένα μισό χρόνο μετά το... Είναι το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών και των κράτων μελών της. Είναι η απόδειξη ότι τα μέτρα που παίρνουν, παρότι όπως βλέπετε και τα παραδείγματα που λέτε, ήρθε κάποιος, μου είπε, το έτυχα τυχαία, τον ήξερα, είχα κάτι ακούσει, δεν είναι πρώτη είδηση κινητοποίησης του ΠΑΜΕ, των σωματείων, δεν βλέπει κανένα κανάλι. Δεν είναι γνωστοί οι Εβραίοι, ούτε γίνονται ποτέ πρώτη είδηση. Πρώτη είδηση στα site και τα λοιπά, γνωρίζετε ποιος είναι. Άλλαξε χτένισμα. Είναι προφανώς πιο βάρυνες αυτές οι ειδήσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι περνάνε αυτές οι ειδήσεις και αυτές είναι, περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Όλος αυτός ο ηρωικός αγώνας. Που ακριβώς δείχνει τη σημασία του να ορθώνεις ανάστημα, του να αντιπαλεύεις και το φόβο όμως ταυτόχρονα του πανίσχυρου αντίπαλου. Γιατί έχει φόβο και το δείχνει και παίρνει τα μέτρα του από τώρα. Γιατί αυτά είναι μέτρα. Και οι δικαστικές αποφάσεις και τα δικαστήρια και τα μάτια, οι όποιοι και τα τσεκούρια στην πόρτα. Γιατί δεν το κάνουν 10 ώρα το πρωί. Γιατί. Πανίσχυρος ο αντίπαλος. Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βλέπετε εδώ τώρα και τους. Γιατί δεν το κάνουν 10 ώρα το πρωί με την άνεσή τους. Γιατί να μην υπάρχει από κάτω ο κόσμος. Γιατί ξέρουν καλά ότι είναι αντιλαϊκά μέτρα, χτυπάνε το λαό. Και φοβούνται ότι θα έχουν αντιδράσεις, θα έχουν. Άρα λοιπόν αυτό που ανακαλύψατε μόνοι σας, μέσα από τη δικιά σας την πείρα, αυτός ο θησαυρός δεν είναι μια υπόθεση δηλαδή που θα είναι για μια φορά, θα είναι ακόμα πιο συχνά γιατί βλέπετε ότι έρχεται τσουνάμι, εδώ Γερμανίες, λουνεργοστάσια κτλ. Τα χοντρίνει το πράγμα. 8 κλαδικές απεργίες έχει μέχρι τις 20 του Νοέμβρη που θα γίνει η πανελλαδική απεργία. Και ακριβώς φοβούνται αυτό το στοιχείο. Φοβούνται ότι αυτά που λέγανε ότι οι κομμουνιστές θα σας πάρουν τα σπίτια και το βλέπουν να διαψεύδεται μπροστά και όχι μόνο να σας πάρουν τα σπίτια, αλλά συμβάλλουν με ό,τι δυνάμεις έχουν για να σώσουν σπίτια, δείχνει ακριβώς και τα όρια αυτού του συστήματος να μπορέσει να δώσει λύσεις σήμερα, το παραμικρό.
δεν μπορεί να λύσει μεγάλα προβλήματα. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί καν να διατηρήσει αυτά που τα προηγούμενα χρόνια κάτω από άλλες συνθήκες έδινε και στα παίρνει βία πίσω. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, το αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι μπορεί να φαίνονται ισχυροί, πανίσχυροι, αλλά την πραγματική ισχύ δεν την έχουμε δει ακόμα, του δικού μας δρόμου. Μόνο αυτά τα φλασάκια, αυτές τις στιγμές που βγαίνουν και μπαίνουν μπροστά άνθρωποι, σωματεία, φορείς, το ΚΚΕ, πιστεύουμε ότι αυτός ο δρόμος, πολύ ξέρετε, και δεν είναι ότι θα ξεσηκωθείς και στάντα, θα το σώσεις το σπίτι. Είναι σκληρός ο αγώνας και είναι δύσκολος, αλλά είναι μάχες ενός συνολικότερου πολέμου που πρέπει να δώσουμε και είναι ο μόνος νικηφόρος δρόμος, ο μόνος ασφαλής δρόμος που μπορεί να βγάλει το λαό μας ένα από υψηλότερα να αναμετρηθεί και όχι μόνο να σώσει ένα σπίτι εδώ ή ένα σπίτι εκεί, να σώσει όλη την παρτίδα, να κερδίσει το μέλλον για το ίδιο και τα παιδιά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για την...